Ισχύει. Ισχύει, ναι, και είναι και αρκετά πρόσφατη με τον Gordon Gano. Τους γνωστούς Violent Femmes, ναι, αυτούς που τραγουδάνε αυτά που ακούμε στα μπαρ. Ναι, 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 ναι. Και ήταν πολύ όμορφη η συνεργασία. Και πολλές συνεργασίες. Ήμασταν τυχεροί σε αυτό, αν και δεν είναι μόνο τύχη, είναι και επιλογές, πιστεύω. Πώς προέκυψε αυτό, ρε παιδί μου? Με τον Gordon Gano. Συμπράξαμε μαζί στο Λονδίνο, νομίζω τον Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, και έπειτα ήρθε στην Ελλάδα στο blog 33 να κάνει μια εμφάνιση και μου ζήτησε να πάω να παίξουμε παρέα. Και έτσι απλά. Και εγώ δέχτηκα. Και δέχτηκα και ήταν πολύ ωραία βραδιά. Έτσι συμπράξαμε για 2-3 κομμάτια και είπαμε ότι κάποια στιγμή θα ξανασυνεργαστούμε. Δηλαδή θέλουμε πολύ να το κάνουμε και δύο. Βλέπω διεθνή καριέρα. Να σου πω εγώ τώρα το μέλλον στο ριζικό σου. Γιατί καλά, βλέπω... όχι. Διεθνή καριέρα είναι μεγάλη κουβέντα να το πούμε, αλλά σίγουρα γίνονται κάποια βήματα προς τα έξω και κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι μουσικοί εκτιμούν αυτό που κάνουμε μουσικά και συμβαίνουν συμπράξεις, συνεργασίες. Και εμείς πηγαίνουμε στο εξωτερικό για κάποιες εμφανίσεις, αλλά εντάξει. Ρε παιδί μου, αλλά... Είναι πολύ νωρίς. Ακόμα είμαστε και μικροί, άλλωστε. Έχουμε καιρό μπροστά μας να κάνουμε. Ναι, αλλά υπό την έννοια ότι η γλώσσα της μουσικής είναι διεθνής και δεν γνωρίζει σύνορα. Δεν είναι περίεργο από εκεί που είσαι στην Αθήνα και τραγουδάς, στην Κρήτη ή οπουδήποτε άλλο, στη Θεσσαλονίκη, να βρεθεί στο Βερολίνο, να βρεθεί στο Μόναχο, να βρεθεί στο Λονδίνο. Έτσι δεν είναι, δηλαδή. Ακριβώς. Εμείς ουσιαστικά. Ξεκινήσαμε μια περιοδία τώρα πριν λίγο καιρό και ήταν μάλιστα η αρχή, την κάναμε στη Θεσσαλονίκη και φύγαμε μετά από λίγες μέρες και κάναμε μια μικρή περιοδία. Στις Βρυξέλλες ήταν η πρώτη, στο Βέλγιο, και οι υπόλοιπες στη Γερμανία, σε διάφορες πόλεις Γερμανίας. Δηλαδή από Θεσσαλονίκη ήμασταν εκεί, ήμασταν σε κοινό γερμανικό, σε Γερμανούς κυρίως και λιγότερο σε Έλληνες, και ήταν σαν να, ξέρεις, ήμασταν στο σπίτι μας, τόσο οικία. Κοίταξε, τη γλώσσα σαφώς δεν την καταλαβαίνουν, εκτός από κάποιους Γερμανούς που είναι πολύ φιλέλληνες, οπότε έχουν έρθει στην Ελλάδα, γνωρίζουν κάποια ελληνικά, μιλάνε έτσι λίγο σπαστά τη γλώσσα, αλλά είναι πολύ συγκινητικό το ότι προσπαθούν να τραγουδήσουν στα ελληνικά, είτε με, ξέρεις, κάποιο μουρμουριτό ή... Φαντάζομαι την προφορά. Είναι πολύ γλυκό, πάρα πολύ γλυκό. Φυσικά. Και συγκινητικό, και αυτό πραγματικά σε κάνει να αισθάνεσαι ότι η μουσική ενώνει και ότι όσο τετριμένο για να ακούγεται αυτό, είμαστε όλοι ένα, είμαστε όλοι το ίδιο πράγμα. Πάντως, επειδή είμαι από τους καλλιτέχνες, για να πω την αλήθεια, δηλαδή έχω ζηλέψει και έχω ζηλέψει ταλέντα, αλλά σαν το χάρισμα της μουσικής, δηλαδή και του τραγουδιού ακόμα περισσότερο, νομίζω ότι έχετε σπάνιο χάρισμα. Με τον τρόπο που μεταλαμπαδεύετε αυτό που αισθάνεστε, με τον τρόπο που ενώνετε τον κόσμο από κάτω. Ναι, ίσως είναι πιο άμεσο, έχει πιο άμεσους τρόπους να συμβεί από ότι... Ναι, γιατί τον ηθοποιό τον βλέπεις, αισθάνεσαι το μεγαλείο της ερμηνείας του, ας πούμε, πάνω στη σκηνή, αλλά δεν μπορείς μαζί του να το ζήσεις αυτό το πράγμα, όπως ζήσεις ένα τραγούδι που θα τραγουδήσεις εκείνη την ώρα. Αυτό ισχύει και για εμάς που είμαστε πάνω στη σκηνή, ειδικά σε μικρούς χώρους που έχουμε την οπτική επαφή και αισθανόμαστε και την ανάσα του άλλου πολλές φορές. Κοιταζόμαστε στα μάτια, τραγουδάμε παρέα. Είναι πολύ τρυφερή η στιγμή αυτή. Και μια τέτοια θα γίνει αύριο το βράδυ, εκεί θέλω να καταλήξω. Η οποία έχει επανεληφθεί ξανά και είναι η δεύτερη μας, δηλαδή, παράσταση στο Άββατο. Ήταν τόσο όμορφη ραδιά, ήμασταν ουσιαστικά sold out και αποφασίσαμε να ξανανεύουμε να κάνουμε μια δεύτερη παράσταση. Πολύ φιλόξενος χώρος, ζεστός, ο κόσμος φοβερός. Και αύριο πιστεύω ότι θα είναι πάλι μια εξίσου μαγική βραδιά. Και μπήκε και πολύ δυναμικά επίσης στον χώρο της βραδινής διασκέδασης και των live, των ακουστικών live κυρίως. Ακριβώς. Και αυτό βέβαια ισχύει και υπάρχουν λόγοι που έχει συμβεί αυτό. Δηλαδή, εκτός ότι ασχολούνται με τον χώρο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν όρεξη, δημιουργικότητα και κάνουν πολύ ωραία πράγματα μουσικά, σέβονται και τους καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνες εξίσου στο χώρο τους, και αυτό το εισπράττει ο κόσμος, πιστεύω. Δεν εκμεταλλεύεται δηλαδή ο χώρος ούτε το κοινό που θα έρθει, ούτε τους καλλιτέχνες. Υπάρχει μια συλλογική σκέψη και μια έτσι αγάπη προς τη μουσική. Ναι, γιατί όλα και γι' αυτό πάει και καλά, νομίζω. Δηλαδή... Κοντά στο νου και γνώση, δηλαδή είναι και πέντε πράγματα που είναι και απαραίτητα, ρε παιδί μου. Ωραία μουσική, ωραίο περιβάλλον. Και ωραίοι άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και από εκεί ξεκινούν όλα. Φυσικά, γιατί άμα δεν σου πάει και κάτι, δεν πάει να είναι και το καλύτερο.
κλωτσάει κάτι μέσα σου, οπότε δεν γίνεται. Δεν είναι το γλυκό, δεν φαίνει. Να μιλήσουμε και με όλες. Σίγουρα. Ζάχαρο πλαστικής, μια και είμαστε γυναίκες. Σίγουρα. Λοιπόν, επομένως μετά, με το που κάνεις την εμφάνισή σου αύριο, φεύγεις προς τα πού θα φύγεις? Φεύγω για Αθήνα. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποιες παραστάσεις στην Αθήνα μέσα στο Δεκέμβρη, σταθερά, σε ένα καινούριο χώρο που ονομάζεται La Boîte. Ορίστε, La Boîte. Οι Αθηναίοι που ακούνε. Ναι, και έχουμε ξαναγυρίσει σε εποχές των Boîte. Δεν ξέρω, εμείς δεν τις προλάβαμε σαφώς. Πολύ ωραία. Ένας πολύ ωραίος χώρος. Και μετά φεύγουμε. Πάμε στο Ντίσσελντορφ, πάμε στην Κύπρο. Έχουμε πάλι διάφορα σχέδια και live έξω. Όσοι θέλετε να γίνετε group της Γεωργίας, μπαίνετε, φαντάζομαι, μέσα από τη σελίδα, παρακολουθούν που βρίσκεσαι. Στη σελίδα στο Facebook, νομίζω ότι μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τα πάντα, για το νέο δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε, για τα live μας, για όλα. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα μου έρθεις με το κορίτσι, με τη λύρα. Με το κορίτσι, με τη λύρα, μου άρεσε πολύ αυτό. Γιατί είναι ακόμα ένα κορίτσι, θα ήθελα εδώ. Θηλυκό είναι, βέβαια. Τι είναι. Να έρθω. Ωραία. Μπας και καταφέρουμε να κάνουμε κάτι πιο. Καταλαβαίνετε, διαδραστικό. Interaction. Interaction χρειάζεται στη ζωή. Νομίζω ότι φυσικά, γιατί είσαι και από την Κρήτη. Έχεις ρίζες. Οπότε οφείλουμε να τιμήσουμε και οι δύο την πατρίδα. Και εγώ θα φροντίσω να μάθω κανένα χορό επιτέλους μετά από 40 χρόνια. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Και εγώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.